πάμε να δούμε διδύμους. Είναι μια ωραία νέα σελήνη, με την έννοια ότι είναι σαν ένα ζώδιο που σας ταιριάζει. Είναι ένα ζώδιο που έχει να κάνει με όλες αυτές τις ευχάριστες πλευρές της ζωής, τη διασκέδαση, τη δημιουργία, τον έρωτα, τα φλερτ. Έχει μέσα το κομμάτι, το στοιχείο του απρόοπτου, γιατί... ή απρόοπτου, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Του... αυτό, γιατί, ναι. Του απρόοπτου. Απρόοπτου, okay. Απρόοπτου μπορεί λοιπόν... να είναι. Λοιπόν... ναι, είναι απρόοπτου. Όχι, προσπαθώ να θυμηθώ στη γενική, αν τονίζετε το... το απρόοπτου. Το απρόοπτου. Αυτό λέω. Κατάλαβες αυτό, ναι. Ισχύουν και τα δύο πια, νομίζω. Okay. Λοιπόν, παίζει λοιπόν αυτό το σενάριο κάτι ξαφνικά να προκύψει, το οποίο δεν είναι αρνητικό, δηλαδή το ξαφνικά το έχουμε στο μυαλό μας λίγο σαν αρνητικό. Αλλά ξαφνικά μπορεί να έρθει και ένας έρωτας. Έχουν γραφτεί τόσο τραγούδια για το έτσι ξαφνικά, τέλος πάντων. Είναι αυτό λοιπόν, κάτι που είναι κεραυνοβόλο, κάτι που έρχεται και ταρακουνάει τα πράγματα. Οπότε, ένα σενάριο είναι αυτό στην προσωπική σας ζωή, κυρίως η γεννημένη το Μάιο. Ένα άλλο σενάριο μπορεί να έχει να κάνει με κάτι πιο απλό, του τύπου προκύπτει μια πρόταση για κάτι πολύ ωραίο, πολύ διασκεδαστικό, για μια έξοδο και περνάω πάρα πολύ ωραία και αυτό μια χαρά είναι. Και η γεννημένη στο δεύτερο δεκαήμερο με τα εξάγωνα Αφροδίτης Δία, μπορεί αυτό το Σαββατοκύριακο να είναι το Σαββατοκύριακο που μπορεί να δίνεται μια υπόσχεση σε προσωπικό επίπεδο, μπορεί να παίζει μια δέσμευση, μια επισημοποίηση. Άρα όλα αυτά τα σενάρια είναι ανοιχτά και είναι και πάρα πολύ ωραία. Επίσης μπορεί να είναι και το κομμάτι που έχει να κάνει με μια εγκυμοσύνη. Δηλαδή για τις κυρίες του ζωδίου μπορεί να προκύψει και ένα τέτοιο ευχάριστο νέο.